Με μετακινήσεις των συνολικά 5 υπαλλήλων από τα αγροτικά κτηνιατρία της Χρυσούπολης και της Ελευθερούπολης θα ενισχυθεί η αποψηλωμένη από προσωπικό κτηνιατρική διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ενώ στο έργο της θα συνδράμουν υπάλληλοι προερχόμενοι από τις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας και Ξάνθης. Εδώ και 15 ημέρες οι προϊσταμένοι της κτηνιατρικής διεύθυνσης Θάλια Ιναλίδου απέμεινε χωρίς καμία βοήθεια στην υπηρεσία, αφού συνάδελφός της αναγκάστηκε να ζητήσει αναρωτική άδεια λόγω υπερκόπωσης, με αποτέλεσμα να είναι τμηματάρχης χωρίς τμήμα. Έγινε μετακίνηση του προσωπικού ουσιαστικά, δεν κλείσανε τα κτηνιατρία, δεν μεταφέρονται ακόμα αρχεία και τα σχετικά, μέχρι να δούμε πώς θα το χειριστούμε το θέμα, γιατί το προσωπικό έχει μειωθεί ακόμη περισσότερο σε σχέση με τα τελευταία δεδομένα. Ένας κτηνίατρος ακόμα είναι σε αναρωτική άδεια, χωρίς να ξέρουμε πότε θα γυρίσει λόγω υπερκόπωσης ουσιαστικά. Και δεν έχουμε καμία διοικητική υποστήριξη πλέον κεντρικά στο τμήμα. Οπότε αναγκαστικά χρειάστηκε να μετακινηθούν όλες οι δυνάμεις, που ήταν δύο άτομα στην Ελευθερούπολη, ένας διοικητικός και ένας πραγματεχήτης, και άλλα τρία άτομα από τη Χρυσούπολη, ένας κτηνίατρος, ένας διοικητικός και ένας πραγματεχήτης. Για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε έστω στοιχειοδός και με τη συνδρομή της Ξάνθης και της Δράμας, σύμφωνα με την τελευταία απόφαση που πήρε ο Περιφερειάρχης για να υπάρχει συνδρομή. Μεταξύ άλλων, η κυρία Ιναλίδου τόνισε ότι μέχρι πέρσι στην κτηνιατρική διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας οι ελλείψεις καλυπτόταν από κτηνίατρους με οκτάμινες συμβάσεις, ενώ το έργο των διοικητικών ασκούσαν οι υπάλληλοι που προσλαμβάνονταν με πεντάμινες συμβάσεις. Προσλήψεις που φέτος δεν έγιναν ποτέ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ζητηθεί η μετακίνηση των τριών υπαλλήλων από το κτηνιατρίο της Χρυσούπολης, ένας κτηνίατρος, ένας σπερματοχύτης και ένας διοικητικός και των δύο από την Ελευθερούπολη, ενός σπερματοχύτη και ενός διοικητικού. Πλέον οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι θα βρίσκονται μία φορά την εβδομάδα στα δύο κτηνιατρία κατά τις ημέρες τέλεσης των λαϊκών αγορών, Τρίτη για Χρυσούπολη και Παρασκευή για Ελευθερούπολη, ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και των κτηνοτρόφων. Του τμήματος κτηνιατρικής Καβάλας από τις γειτονικές περιφερειακές ενότητες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μόνο η κτηνιατρική υπηρεσία της Καβάλας βρίσκεται σε λειτουργία. Αυτή τη στιγμή, ναι, μόνο η κτηνιατρική υπηρεσία της Καβάλας. Τι άλλο δεν κατάλαβα, τι άλλο θα πω. Δεν λειτουργούν τα κτηνιατρία δηλαδή. Ναι, κανένα κτηνιατρίο πλέον δεν είναι σε λειτουργία, ούτε της Καβάλας, ούτε της Θάσου, ούτε της Ελευθερούπολης, ούτε της Χρυσούπολης. Οι διοικητικοί παράγοντες τι λένε, υπάρχει κάποια δέσμευση να γίνει κάποια προκήρυξη θέσεις να αναπληρωθούν αυτά τα κενά? Έχετε διαμαρτυρηθεί και στο παρελθόν για αυτό το θέμα. Το ζητάμε επανειλημμένα. Αλλά φως δεν φαίνεται πουθενά, ούτε για διοικητική υποστήριξη, ούτε για επιστημονικό προσωπικό, κτηνιάτρου. Δεν έχουμε καμία εγγύηση από πουθενά ότι θα γίνουν καινούργιες προσλήψεις. Ίσα ίσα όπου και αν απευθυνόμαστε, συναντάμε κλειστές πόρτες, ότι δεν υπάρχει τέτοια προοπτική. Και όσον αφορά τις εσωτερικές μετακινήσεις, για παράδειγμα, ζητήσαμε διοικητικό προσωπικό από όλες τις υπηρεσίες εσωτερικά να μετακινηθεί. Υπάρχει πρόβλημα παντού, σε όλες τις υπηρεσίες, ακόμα και από διοικητικό προσωπικό. Έχουμε φτάσει, έχουμε περάσει τις κόκκινες γραμμές, τα κόκκινα όρια. Δεν καταραίουμε πλέον. Μάλιστα. Εδώ και καιρό. Και όσο περνάει ο καιρός, επιδεινώνεται η κατάσταση.